Η εξέλιξη έχει αναρτηθεί σήμερα στη διάβγεια απόφαση να συμμετάσχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο διακρατικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα ερευνητικής και αναπτυξιακής συνεργασίας ΔΟΠΕΑΣ Future High Mobile Augment Armored Systems System FAMUS. Το πρόγραμμα είναι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα EDIDP και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας EDF. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί, είναι σχέδιο μνημόνιο, πλαίσιο, έχουν καταρτιστεί κατόπιν διαπραγμάτευσης τα προβλεπόμενα μετά από διαπραγμάτευση των κρατών μελών. Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων έχει εξουσιωθεί να υπογράψει το μνημόνιο πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό η συμμετοχή της Ελλάδας εκεί και γενικά όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που προάγουν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, ασφάλεια και διπλωματία είναι μέγιστη σημασία για την Ελλάδα αλλά και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Τα ευρωπαϊκά κράτη που αλληλοσπαράσσονταν με αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν ενώ παλαιότερα κυριαρχούσαν επί αιώνες στην Ιφίλιο, ειδικά με τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποδυναμώθηκαν και κινδυνεύουν να παίξουν ρόλο μη σημαντικό πλέον στο διεθνές γίγνεσθε. Μόνο δια της Ένωσης τα ευρωπαϊκά κράτη μπορούν να παίξουν πραγματικά έναν ισχυρό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πανίσχυρη οικονομική υπερδύναμη, στερείται όμως δυστυχώς αμυντικού και διπλωματικού ενιαίου βραχίωνα και αυτό είναι καταστροφικό τόσο για την Ελλάδα όσο και για τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και δυστυχώς η Γερμανία που δεν το αντιλαμβάνεται αυτό θα δει ότι αν ποτέ διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληγεί και εκείνη το ίδιο, διότι ακροτηριασμένη εδαφικά μετά τις αλλεπάλληλες ήττες της στον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει το στρατηγικό βάθος να παίξει ως μεγάλη δύναμη με την Αμερική, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και τις άλλες ανερχόμενες δυνάμεις. Η Γερμανία ισχυρή είναι μόνο μέσα στην Ευρώπη. Ένας από τους κυριότερους θειασσώτες της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, εκτός από την πατρίδα μας, είναι και ο μεγάλος φίλος της Ελλάδος και στενός μας σύμμαχος, Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτά προς το παρόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους!